αυτή τη θέση. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε δικαιώματα των εργαζομένων, να εμποδίσουμε, να δυσκολέψουμε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς που υπάρχουν, έτσι ώστε εμείς οι εργαζόμενοι να γίνουμε πιο φθηνοί. Γιατί αυτοί είναι οι σχεδιασμοί και της εργοδοσίας και αυτών των κυβερνήσεων που συμπεριτούν. Τι μας λένε σήμερα, πρέπει να επιμερίσουμε το κόστος από την πανδημία. Δηλαδή εμείς που έχουμε ένα μισθό και δύσκολα τα βγάζουμε πέρα το μήνα, με αυτούς που μπορούν να ζήσουν 50 ζωές από αυτά που έχουν κερδίσει πάνω στον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων. Μας βάζουν λοιπόν στο ίδιο τσουβάλι και λέει να επιμερίσουμε το κόστος. Τι σημαίνει αυτός ο επιμερισμός του κόστου? Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε τι εννοούν. Αυτό που εννοούν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, είναι να αποδεχτούμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, ότι ο μισθός μας θα μειωθεί το επόμενο διάστημα. Αυτό θέλουμε. Ότι δεν χωράμε όλοι στην επαναλειτουργία του ξενοδοχείου, επειδή οι πληρότητες δεν θα είναι αυτές που σχεδίαζα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν μόνιμα αυτά τα μέτρα που πήραν με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, εκ περιτροπής εργασία. 2 εβδομάδες για τον καθένα. Δηλαδή, 50% ο μισθός. Και επίσης αυτό που θέλουν οι ξενοδόχοι είναι συνδυασμένα να εφαρμόζουν όλα αυτά τα μέτρα που πήραν μέσα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Θα τους επιτρέψουμε αυτό? Είναι ένα ερώτημα. Αυτό προς όλους μας, προς όλους τους εργαζόμενους και μία πρόσκληση για αγώνα για να μπορέσουν να δώσουν ένα μήνυμα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από αυτά που είχαμε πριν την αναστολή, να το πω έτσι, λειτουργίας των ξενοδοχείων και πριν την αναστολή της σύμβασης εργασίας όλων μας. Άρα λοιπόν μπροστά έχουμε σχεδιασμούς που θα υπονομεύσουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, θα δυσκολέψουν την κάλυψη των βασικών αναγκών εμάς και των οικογενειών μας και χρειάζεται εδώ να πάρουμε την ευθύνη. Κάναμε αρκετές προσπάθειες να ενταχθούν σε αυτό το μηχανισμό στήριξης των 800 ευρώ όλοι οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό. Δυστυχώς έμειναν αρκετοί έξω και είναι οι εργαζόμενοι που τους ξέρετε, αυτοί που είναι εξτρά, αυτοί που είναι σε εργολάβους, ενοικιαζόμενοι, αυτοί που ήταν ορισμένου χρόνου, έχουν μείνει εκτός αυτής της προστασίας. Δούλευαν αυτή την περίοδο? Όχι βέβαια. Η ανεργία έχει αυξηθεί κατά 260.000 ακόμη ανέργους και αυτό θα δημοσιευθεί σήμερα ή αύριο από το μηχανισμό, από το σύστημα αυτό που μετρά την ανεργία. Κάναμε προσπάθεια έτσι ώστε να εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση. Με ερωτήσεις, με επίκαιρες. Οι εργοδότες το δηλώνουν καθαρά ότι δεν θα εφαρμοστεί η σύμβαση. Ο Ανδριάδης, για παράδειγμα, στη Χαλκιδική, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ, που είχε αναδειχθεί με τις ψήφους των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων και με την ψήφο εδώ του ξενοδοχείου, λέει φέτος στους εργαζόμενους 700 ευρώ με 30 μέρες δουλειάς και ατέλειωτες ώρες. Μεικτά, αυτό λέει. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να δούμε ποιος είναι ο σχεδιασμός τους. Λέει ότι η ίδια επιχείρηση ότι φέτος δεν θα ισχύσει η επαναπρόληψη, να προσλάβουμε όσους έχουμε ανάγκη. Οι υπόλοιποι να
είναι δυστυχώς στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν τα αιτήματα, που νομίζω ότι είναι ζητήματα εκπής για όλους, ζητήματα επιβίωσης, είναι να επιστρέψουν στη δουλειά όλοι με τους ίδιους όρους. Το κύριο ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δεν μπορεί κανείς να συμβιβαστεί με αυτή τη λογική που λένε ότι το κόστος είναι μεγάλο για να πάρθουν τα μέτρα αυτά της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Για παράδειγμα, η καμαριέρα να έχει όλα εκείνα τα ενδεδειγμένα μέτρα που προτείνει η υγειονομική επιστημονική ομάδα. Ο σερβιτόρος επίσης να έχει όλα εκείνα τα μέτρα που το προστατεύουν την υγεία τους, αυτά που επιδεικνύουν οι επιστήμονες. Αυτά λένε οι εργοδότες τώρα ότι έχουν κόστος. Και ξέρετε τι κάνουν? Διαφημίζουν ότι τα πρωτόκολλα εδώ θα είναι αυστηρά και η διαφήμιση αυτή είναι η ίδια που ξέρετε πολύ καλά εσείς, πολλοί ξενοδόχοι διαφημίζουν ότι έχουν πισίνα, ότι έχουν κήπους, ότι έχουν διάφορα, και όταν έρχεται ο τουρίστας βλέπει άλλα πράγματα. Αυτή θα είναι η κατάσταση αν εμείς το επιτρέψουμε, και θα είμαστε δυστυχώς εμείς, να το πω έτσι, εκτεθειμένοι στο κίνδυνο της διασποράς του ιού. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδεύσες, μπροστά μας έχουμε, όπως υπόθηκε και από την εισήγηση από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, μια δύσκολη περίοδο. Αυτή μπορεί, να το πω έτσι, να είναι πιο εύκολη για μας αν διασφαλίσουμε την ενότητα και την διεκδίκηση αυτών τουλάχιστον που είχαμε. Αν είμαστε ενιαία εδώ στον αγώνα για να μας βλέπουν ότι είμαστε εδώ όρθιοι, δεν είμαστε φοβισμένοι, δεν είμαστε τρομοκρατημένοι και διεκδικούμε τη ζωή μας. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται από τα κρατικά συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα. Η φυσική μας παρουσία, όποιος δεν είναι σε αυτές τις κινητοποιήσεις, αδυνατίζει το μήνυμα. Είναι σαν να αποδέχεται ότι πρέπει να αποδεχτεί όλα αυτά που λένε οι εργοδότες και οι δημιουργές. Άρα λοιπόν, ο καθένας και κάθε μια από εμάς θέλει να σταθμίσει τη θέση του, τη στάση του μπροστά σε αυτές τις κινητοποιήσεις, τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις, την παρουσία μας τέλος πάντων. Αύριο θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Υπόθηκε πολλά από εδώ. Ότι ο μισθός μας θα είναι ενταγμένος σε αυτό το πρόγραμμα SURE. Όμως τίποτα δεν είναι SURE, σίγουρο να το πω έτσι. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Γιατί τι λένε, ποιος θα είναι ο μισθός που θα παίρνουν υπόψη για να δώσουν το 40% από αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πάλι από δικά μας, από το δικό μας τον ιδρώτα? Θα είναι ο μισθός της σύμβασης ή θα είναι ο κατώτερος μισθός των 650 ευρώ μεικτά? Ούτε αυτό το ξεκαθαρίζουν. Αν πάρουμε υπόψη βέβαια τον Ανδρεάδη που λέει δεν θα εφαρμόσω τη σύμβαση, δεν θα δώσω το μισθό στον κρατικό, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που σχεδιάζω είναι στα 650 να δίνουν το 60% εργοδότες, τα 260 δηλαδή, και το υπόλοιπο το 40 από το επίδομα, από το πρόγραμμα SURE. Δεν μπορεί να επιτραπεί, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, από κανένα ξενοδοχείο υπάλληλο που σε αυτή την περίοδο συνέβαλε στα τόσα δις που πήραν 22 πέρυσι και 120 δις τα τελευταία χρόνια, να συμβιβαστεί με μια τέτοια προοπτική. Εμείς θα είμαστε κοντά, το ΚΚΕ στηρίζει αυτόν τον αγώνα των ξενοδοχείων υπαλλήλων και των εργαζομένων των επιστημών, θα είμαστε και στην Βουλή και στον αγώνα για να μπορέσουμε εδώ να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε αυτόν τον αγώνα που είναι αγώνα ζωής για όλους και για όλους.